Κυρίες και κύριοι συνέδροι, περιττό να πω ότι μεταφέρω και εγώ τις ευχές από τον πρόεδρο μου, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Αυτά είναι αυτονόητα, άλλωστε γι' αυτό αποφάσαμε στείλει εδώ για να μπορούμε να έχουμε μία επαφή. Θα μου επιτρέψετε όμως από όλα όσα άκουσα να κάνω μια πολύ σύντομη ανάλυση πώς προσλαμβάνω εγώ αυτά που είδα αυτές τις δύο μέρες που είμαι εδώ και ορισμένα από αυτά που άκουσα, περισσότερα θα πούμε φυσικά αύριο. Αντιλαμβάνομαι τις αγωνίες που μπορεί να έχετε και είναι καλό ότι υπάρχουν αυτές οι αγωνίες. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Μουρατίδη που είπε ότι θα ήθελε να είναι πολύ περισσότεροι Φερρυππίνοι εδώ σήμερα. Ομολογώ ότι και εγώ θα το ήθελα. Περιμένω όμως να δω και τον αντίλογο τι θα γίνει αύριο. Γιατί ενδεχομένως η αυριανή εικόνα είναι πραγματικά πολύ διαφορετική και έτσι να έχουμε μια τελείως διαφορετική άποψη των πραγμάτων. Οφείλω όμως να πω ορισμένα πράγματα και θέλω να ξέρετε ότι αυτά που θα σας πω δεν είναι κολακία. Δεν τα λέω επειδή τυχαίνει να βρίσκομαι τώρα στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, αλλά γιατί τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί αρκετά με τον απόδημο ελληνισμό. Για όσο το θυμούνται, είχα δύο χρόνια περίπου εκπομπή στο δορυφορικό πρόγραμμα του Αντένα. Από τότε ξεκινήσει η ενασχόλησή με το θέμα του αποδήμου, γι' αυτό και επέλεξα να είμαι στην Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού της Βουλής, όπου πράγματι είναι μια εξαιρετική επιτροπή και θέλω εδώ παρενθετικά να πω ότι επειδή συχνά ακούω κριτική για τους Έλληνες πολιτικούς, ομολογώ ότι πρέπει να το ξέρετε, δεν υπάρχει κανένας βουλευτής από κανένα πολιτικό χώρο που συμμετέχει στην Επιτροπή μας και από τα πέντε κόμματα που να μην εκδηλώνει αυθεντικό ενδιαφέρον και αγωνία. Πραγματικά ενδεχομένως μπορεί να γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα από όσα γίνονται, όπως αυτό οφείλεται και σε μια γενή αδυναμία του ελληνικού κράτους να λύνει προβλήματα όχι μόνο των αποδείγματων, αλλά και των γηγενών και δικά του και αλλωνών. Έχουμε ένα κράτος που δεν λειτουργεί όπως πρέπει, άρα θα ήταν σχεδόν θαύμα να λειτουργούσε όπως έπρεπε μόνο για τους αποδείγματους. Πάντως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ενδιαφέρον των μελών της Επιτροπής και φαντάζομαι ότι πολλοί που κοινοβουλίων μιλάνε στην Επιτροπή που μιλάμε για αυτά, θέλω να ανεξαρτήσω το κόμματος είναι αυθεντικό. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχοντας πια γυρίσει ο Καναδάς, ο τελευταίος σταθμός μου, έχω πάει πλέον σχεδόν σε όλο τον κόσμο και έχω δει τους Έλληνες σχεδόν από ανταπού της γης, άρα έχω μια σχετική εικόνα του τι γίνεται στις κοινότητες παντού. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε, είστε με διαφορά οι καλύτεροι. Ο ελληνισμός του Καναδά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο οργανώσεως για όλες τις άλλες περιοχές όπου διαβίουν Έλληνες. Θα φέρω ένα μόνο παράδειγμα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Πολύβιο, αν συγκράτησα καλά το όνομά του. Ξέρετε, το όνομα Πολύβιος είναι ένας πολύ γνωστού ιστορικού της αρχαιότητας, τον Πολύβιο από τη Μεγαλόπολη. Ιστορικός, ο οποίος σε μένα μου είναι πολύ συμπαθής, διότι πράγματι χάσει μια εξαιρετική ιστορία, σας αφήνω να τη διαβάσετε, για το πώς επεκράτησε η Ρώμη. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η σύγχρονη Ρώμη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έτσι μπορεί να βρεις πολλές ιστορικές αναλογίες. Δείτε λοιπόν πώς 50.060% παρακάτω που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ελληνισμός εκεί δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Ούτε μία σχέση. Είστε έτη φωτός μπροστά. Μακάρι να μπορούσαν να παραδώσουν την ηγεσία του ελληνισμού της Αμερικής εσάς εδώ, κύριε Πρόεδρε, να τους βάλετε σε μία τάξη και να έχουμε και μία ελπίδα να κρατήσουμε λίγο περισσότερους. Λοιπόν, αυτά να λέμε και τα καλά. Πρέπει δεν να σας πω ότι αυτή σας η καλή οργάνωση, την οποία είδαμε Φερρυππίν χθες και είδα δοσόπλους στο σχολείο στο κράτος που σκεφτήκαμε. Σας διαβεβαιώ ότι αν δεν μεσολαβούσαν περίπου 6.000 μίλια, το γιο μου τον έφερα στο Σοκράτη να μάθει γράμματα. Δεν έχουμε τέτοιο σχολείο. Λοιπόν, μην βλέπετε μόνο το ποτήρι μισοάδιο, να βλέπετε και το μισογεμάτο. Έχετε έναν πρόεδρο εδώ, τον κύριο Μανολάκο. Πρέπει να σας πω ότι εγώ θα το ψήφιζα για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πρέπει δεν να σας πω ότι ένας από τους λόγους που αποφάσισα εδώ στον Καναδά θα ξαναρθώ σε 10 μέρες πάλι στο Τορόντο. Παρόλο που είναι μια περίπτωση που για μένα πολύ βεβαρημένη και οικογενειακά και επαγγελματικά, διότι έχουμε και στη Βουλή την αναθεώρηση του συντάγματος που επιβάλλει να πάω και να έρθω γιατί δεν θέλω να χάσω αυτές τις συνεδριάσεις, είναι η παρουσία του κ. Μενεγάκη στο ΣΑΕ, ο οποίος ξεχωρίζει. Το ότι δηλαδή έχετε επιλέξει, δεν μιλάω κατακριτικά, εγώ όσο με ξέρω, ξέρω ότι δεν θα έλεγα στην καλύτερη πέτρα από οτιδήποτε. Αλλά έχετε επιλέξει μέχρι τον κ. Μενεγάκη να σε εκπροσωπεί εκεί ως ΣΑΕ Καναδά και να τον βλέπω εγώ που δεν τον ήξερα. Και αν λέω για δεν σε καλά δει τι ωραίο που έχουν φέρει, αυτό
σημαίνει ότι κάποια καλή δουλειά γίνεται εδώ. Όχι, σημαίνει ότι κάποια καλή δουλειά γίνεται εδώ. Άρα, θέλω να σας πω ότι πράγματι πρέπει να είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της ομογενείας εδώ. Απόδειξη, θα σας πω ένα περιστατικό που ζήναμε με τον κύριο Σουλάδη, τον κύριο Καρπούζα. Τα παράπονά σας, να ξέρετε, όλα στον κύριο Καρπούζα για την κυβέρνηση, έτσι. Υποσχέσεις εμένα, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να πάμε την πρώτη μέρα σε ένα εστιατόριο και όπως καθόμασταν, κοιτάζαμε να δούμε τι θα πάρουμε, τι bone steak και ξέρω τι, έχει ένα σερβιτόρος και μας λέει Χριστός Ανέστη. Εμείς επειδή μας λέμε παρακούσαμε, συνεχίσαμε να του μιλάμε στα αγγλικά. Μας μίλαγε αυτό στα αγγλικά, μας μίλησε 2-3 λεπτά στα αγγλικά, αλλά μας είπε ξανά Χριστός Ανέστη. Του λέμε Έλληνας είσαι, λέμε τρίτης γενιάς Έλληνας που έχει πάει στην Ελλάδα μια φορά. Και σας διαβεβαιώ ότι μίλαγε ελληνικά καταπληκτικά. Αυτό στην Αμερική δεν θα το δεις. Στην Αμερική τρίτης γενιάς Έλληνα που να μιλάει ελληνικά άμα βρεις, πάει να πάρεις και το λότο, να κερδίσεις κανένα εκατομμύριο. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να... Η αγωνία είναι σωστή, πρέπει να υπάρχει αγωνία, αλλά βλέπουμε το καλό. Τώρα, για την κύριε Μουρατίδη, μια και είμαστε θεμέτερο, πρέπει να σας πω ότι επιτυχία θα υπάρχει στο Μουσείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Δημοκρατία του Ποντιακού Ελληνισμού. Εγώ δεν εγνώριζα τι συνέβη αυτό στο Καναδά, τώρα το έμαθα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρετε, εμείς οι Πόντι πόσο προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και δεν μπορούμε. Φυσικά δυστυχώς με την απουσία του ελληνικού κράτους. Να λέμε και την κριτική. Έτσι, το ελληνικό κράτος και το προηγούμενο του Σιμίτη και το παρόν του κ. Καραμαλή, στη λογική της αγάπης με την Τουρκία και της υποστήριξης στην Ευρώπη, μη θέτουμε θέματα όπως η ποντιακή γενοκτονία. Τα λέμε όλα, μη λέμε τα μισά. Έτσι είναι. Άμα πεις γενοκτονία ποντιακή, γαλάζια με την Τουρκία. Αν δεν έρθει με την Τουρκία, δεν γίνεται. Το πετύχατε αυτό εδώ, είναι μεγάλη υπόθεση. Όπως είμαι απολύτως βέβαιος ότι το ότι κάθε συλλαλητήριο στην Οτάβα, ενώ είναι τελείως βέβαιο ότι το προξενείο και η πρεσβεία θα έκανε το πάν για να αποτύχετε, είναι μεγάλη επιτυχία. Έκανε μόνο συλλαλητήριο στα νερό. Έκανε και μόνο συλλαλητήριο στα νερό με την κυβέρνηση εναντίον και ξέρω τι είναι περίκοπο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτά είναι σπουδαία γεγονότα. Δεν έπαιρναν έτσι στα σιλά. Από την Αργεντινή και άλλη αναγνώριση. Ωραία. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, για να κλείσω για να μην μακρηγορώ, γιατί όπως είπα, εγώ είμαι και πολύ φλίαρος. Δεν αφήνω εύκολα το μικρόφωνο. Εγώ δεν έχω λαφωνική καταγωγή στην άποψη. Οπότε δεν χρειάζεται να έχω το λαφωνίζει. Εγώ είμαι ήλιο στην καταγωγή. Μπορώ να μιλάω πολύ ωραία. Γεννήσαμε τη ρητορική για να μιλάμε τις ώρες. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, επειδή είπε ο αγαπητός ο Αντώνης εκεί, ο κύριος πρόεδρος, εξαιρετικός πρόεδρος, να ξέρετε, χθες γυρίσαμε κατά καπί εκεί των ηλικιωμένων και είδα και τους ηλικιωμένους που παίζανε μπιρίμπα και τι ωραία που περνάνε. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό ωραίο ήταν. Λοιπόν, είπε πριν... το θέμα της ψήφου των αποθήκων δεν το έχω ανοίξει, γιατί θα τα ανοίξουμε αύριο, κύριε Σνέλη. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Αλλά να ξέρετε ότι αν δεν πιέσετε τώρα για την ψήφο και να πιέσετε στα αλήθεια και σοβαρά, θα πετάξει το πουλάκι. Αλλά αυτά θα πούμε αύριο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ο Αντώνης είπε προηγουμένως ότι πρέπει να έχουμε και λίγο φασαρία κτλ. Και υπήρξε μια διαφωνία, όχι δεν χρειάζεται. Είμαι η απόδειξη ότι χρειάζεται φασαρία. Όλα τα κανάλια με καλούν για τη φασαρία. Αν δεν ήταν καλή η φασαρία, δεν θα παίξα κανένα σήμερα, αλλά η φασαρία είναι καλή. Είμαι θα Έλληνες, το αίμα μας βράζει και είμαι βέβαιος και οι νέοι μας είναι έτσι, μόνος αρκετούς αυτές τις δύο μέρες και μην νομίζετε, ο Έλληνας δεν αφομοιώνεται και τόσο εύκολα. Μπορεί να φαίνεται απ' έξω ότι αφομοιώνεται, αλλά το DNA είναι γερό. Το μόνο που μένει, το στίχημα το μεγάλο, υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα, είναι να διατηρήσουμε τη γλώσσα. Γιατί μπορεί κάποιος να παραμείνει Έλληνας, αλλά να μην το ξέρει. Οπότε δώρον άδωρον. Εάν καταφέρουμε να διατηρήσουμε τη γλώσσα, για όσους αιώνες μιλάνε εδώ στον Καναδά ή αλλού ελληνικά, θα έχουμε Έλληνες. Αυτό είναι φυσικά και τη θρησκεία. Αυτά τα θεωρώ μαζί, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Την Ορθοδοξία. Λοιπόν, η ιστορία την κάνει έξω.
αν για να διατηρήσεις τη γλώσσα, την ιστορία την έχεις μέσα. Δεν μπορεί να γίνει διαπολικά. Θα απαντήσω γιατί. Ο μόνος τρόπος για να μάθεις σωστά τη γλώσσα είναι ένας. Να καταλάβεις γιατί είναι σημαντικό να μάθεις ελληνικά. Όταν λοιπόν κάθε να μάθεις γιατί είναι σημαντικό να μάθεις ελληνικά, αυτό γίνεται διά της ιστορίας. Δεν μπορεί να γίνει διαπολικά. Από τη γυμνασία. Όχι.